to my heart, the only place I feel alone. I need the fire inside. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, συνέχεια στις αποθράσεις μας και όπως είχαμε προλογίσει, το επόμενό μας θέμα αφορά τον κρόκο κοζάνη, το ελληνικό σαφράν. Έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας πολύ ωραίες πληροφορίες, εμπειρίες και φυσικά στοιχεία γύρω από το συγκεκριμένο προϊόν, τόσο για την διαδικασία παραγωγής του, όσο και για την κατανάλωση αυτού. Ο κύριος Νίκος Πατσιούρας, αποκλειστικά στις αποδράσεις, μιλά στο χώρο του εστιατορίου Τρυποκάριδος για αυτό το ιδιαίτερο ελληνικό, πραγματικά ξεχωριστό προϊόν, τον κρόκο κοζάνης. Ένα από τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε σε πολλά ταξίδια σας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί ο κρόκος κοζάνης, το ελληνικό σαφράν. Και έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε με τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τόσο τα θετικά όσο και τα προβλήματα μιας τόσο δυνατής παραγωγής, τον κύριο Νίκο Πατσιούρα, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Νόμου Κοζάνης, σε ένα από τα εστιατόρια όπου μπορούμε να γευτούμε αυτό το ιδιαίτερα ευεργετικό, νόστιμο, διαφορετικό ελληνικό προϊόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας στις αποδράσεις. Εγώ ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί και πιστεύω να πούμε στον κόσμο αυτά που πρέπει να μάθει, να ενημερωθεί, αν και πιστεύω ότι ο κόσμος ήδη είναι ενημερωμένος όσον αφορά τα, γιατί αναφέρατε τη λέξη ευεργετικό, πάρα πολλοί κόσμος γνωρίζει τις ευεργετικές ιδιότητες όλες του κρόκου που γίνεται, όχι μόνο αυτό, αλλά και την νοστιμιά, το χρώμα του και τη γεύση του, την ωραία που έχει. Ο κρόκος κοζάνης, ο κρόκος, είναι ένα προϊόν που πότε πρωτοεμφανίστηκε στην διατροφή, πόσο πίσω μπορούμε να πάμε ή πόσο κοντά θεωρείται ένα νέο προϊόν? Κοιτάξτε να δείτε, ο κρόκος, όπως γνωρίζετε, υπήρχε αρχιωτά των χρόνων, τουλάχιστον στα νησιά, στα Δωδεκάνησα. Μετά έφυγε, πήγε στο Ιράν, εκεί που ακόμα βρίσκεται. Ξαφνικά μετά, πριν από 300 χρόνια, το βρήκαν οι παλιοί έμποροι της Κοζάνης στην Βιέννη, στην Αυστρία. Από εκεί το φέρα κρυφά λίγο-λίγο και μετά έχει ευδοκιμήσει από τότε στον νόμο Κοζάνης. Το καλλιέργησαν λοιπόν εδώ. Το καλλιέργησαν, ευδοκίμησε, άρεσε στα χωράφια μας, στο κλίμα μας. Προσαρμόστηκε το κλίμα με το φυτό. Έχει ευδοκιμήσει εδώ και ακόμα από τότε, 300 χρόνια, το φυτεύουμε στον νόμο Κοζάνης. Ήδη έχει δοκιμαστεί και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι όμως, είχε καμία, ας πούμε, δεν φέραν καθόλου κρόκο που δοκιμάσαν το 85, που έχουν πάρει όλοι, όποιοι θέλουν να βάλουν κρόκο τότε, με διάφορα δάνεια που δίνανε και δεν εμφανίστηκε κανείς. Άρα ο κρόκος θέλει αυτό, το έδαφος, το κλίμα που έχει η Κοζάνη. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην παραγωγή του τελικού προϊόντος. Ο κρόκος Κοζάνης λοιπόν βγαίνει από ένα μόβ, ένα πολύ όμορφο λουλούδι, με τις ίνες που έχει μέσα, τις κίτρινες και τις κόκκινες, οι οποίες περνούν όλη τη διαδικασία, είναι χειροποίητη, να πούμε, ναι. Έτσι, κυρίως από την αρχή, από τη συλλογή του, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο. Από τη συλλογή του μέχρι και την που θα το φάει, θα το καταναλώσει ο καταναλωτής, είναι πάντα με τα χέρια, δεν υπάρχει μηχάνημα. Εκτός τα στήγματα, αν τα βάλουμε στο μήλο, το αλέσουμε, το κάνουμε σκόνη. Μόνο αυτή είναι η δουλειά που μπαίνει ένα μηχάνημα στον κρόκο. Τα άλλα όλα είναι χειροποίητα. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο, τόσο στη συγκομιδή του, όσο στείλουμε το καθάρισμα, το κίτρινο με το κόκκινο. Γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι. Πραγματικά. Και γι' αυτό είναι και, λέγεται ακριβό, για μένα δεν είναι ακριβό, γιατί ο κόπος του είναι τόσο πολύ μεγάλος που για μένα είναι φθηνό. Έτσι, αγαθά κόπης κτώνται, έτσι τα αγαθά κόπης κτώνται και πραγματικά το συγκεκριμένο αγαθό είναι τόσο πολύτιμο για την καθημερινή μας ζωή. Ο κρόκος λοιπόν Κοζάνης, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τελευταία παρουσία στη Food Expo των Αθηνών, έχει βραβευτεί, αλλά και έχει αποτελέσει ένα από τα αγαπημένα προϊόντα Ελλήνων σεφ και σεφ του εξωτερικού. Για όλους τους φίλους τηλεθεατές που
κάνουν τα ταξίδια τους και μπορεί να βρεθούν στην Δυτική Μακεδονία αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές όπου μαγειρεύονται προϊόντα με κρόκο κοζάνης. Τι είναι αυτό το ξεχωριστό που θα τους λέγατε οπωσδήποτε να δοκιμάσουν με κρόκο κοζάνης ή πώς σε αυτούς που θέλουν να το προμηθευτούν θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους διατροφή, η νοικοκυρά, η κυρία, η νέα μαγείρισα, ο νέος μάγειρας που μας βλέπει. Βάλατε πολλά πράγματα, ένα-ένα να τα πάρουμε στη σειρά. Καταρχήν, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς τον κρόκο. Ο κρόκος έχει μπει στην μαγειρική, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σχεδόν το 1995. Mm-hmm. Άρχισε σιγά-σιγά να μπαίνει μέσα στην κουζίνα, σταδιακά και δειλά-δειλά, διότι ο Έλληνας και γενικότερα οι άνθρωποι εδώ της περιοχής μας δεν είχαν, ας πούμε, μάθει στη γεύση αυτού του προϊόντος. Ξέρανε να το καλλιεργούν. Θα το καλλιεργούν, αλλά ξέρανε ότι θα το βάλουμε μέσα στο τσίπουρο, να πιούμε κρόκο με τσίπουρο. Mm. Αυτό, μέχρι εκεί υπήρχε. Μετά άρχισε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να μπαίνει στη ζωή μας και φυσικά σημαντικό ρόλο έπαιξε ο συνδυασμός από το 1995 μέχρι σήμερα που μπορέσαμε, ας πούμε, να δώσουμε με την προβολή που κάναμε είτε μέσα από σεφ, είτε μέσα από τηλεοράσεις, από έντυπο ή από ηλεκτρονικό τύπο και εκθέσεις πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, αλλά οι εκθέσεις έπαιξαν ρόλο στο να πουλήσουμε τον κρόκο. Οι εκθέσεις, η διαφήμιση στο εσωτερικό έπαιξε για να καταναλώνουμε. Πραγματικά κάθε χώρα που συμμετέχουμε ή συμμετείχαμε ήταν κάτι διαφορετικό. Παράδειγμα, συμμετείχαμε στην Κίνα. Η Κίνα δεν το τρώει. Η Κίνα το θέλει για φάρμακο. Το χρησιμοποιεί στην ομοιοπαθητική και το χρησιμοποιεί μόνο για φάρμακο. Δηλαδή, όταν λέγαμε στους Κινέζους ότι εμείς το τρώμε, είδαμε να τους λέμε εμείς τρώμε την πενικυλίδη. Κάτι τέτοιο το ακούγανε, ας πούμε. Απίστευτο. Απίστευτο, ναι. Παράδειγμα, Ιταλία, Ισπανία, όλη η Ευρώπη δεν το έχει στην ιατρική. Έχουμε την ιατρική, όχι την ομοιοπαθητική, την σύγχρονη. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, το βάζουμε στην κουζίνα. Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, γενικά. Καλλιεργείται κιόλας. Καλλιεργείται δηλαδή. Στην Ισπανία, βγαίνει μια μικρή ποσότητα γύρω στα 500 κιλά, 600, και η Ιταλία γύρω στα 150 με 200 κιλά στη Σαρδινία. Ναι. Παλιότερα ήταν μεγάλες οι ποσότητες που καλλιεργούσε το Ισπανία, το Ιταλία και η Ελλάδα. Όλες μαζί κάνανε γύρω στους 40 τόνους. Άρα οι συγκεκριμένες χώρες είναι πιο οικίες με το συγκεκριμένο προϊόν. Ναι, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και θα μπορούσα να πω ότι η γεύση του κρόκου στην Ελλάδα ήρθε από αυτά τα μέρη, την Ιταλία και η Ισπανία κυρίως. Τον κρόκο τον έχω δοκιμάσει σε ριζότο και είναι εξαιρετικός. Τον μπορούμε να τον γευτούμε σε ρόφημα, σε τσάι και πραγματικά. Ναι, έχουμε κάνει μια εταιρεία την οποία με επενδυτή έχουμε κάνει τα διάφορα ροφήματα που είναι σε 7 γεύσεις με κρόκο και πραγματικά αυτά πάνε πάρα πολύ καλά στην αγορά και στο εξωτερικό έχουν βγει και προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε και άλλη καινοτομία όσον αφορά τον κρόκο που θα το δείτε στη συνέχεια και άλλα προϊόντα θα βγάλουμε και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά και πείθουμε τον κόσμο να μπουν στην καλλιέργεια του κρόκου για να ανεβάσουμε το τονάζ. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 5-6 χρόνια είχαμε έναν τόνο και ξαφνικά φτάσαμε στους 3,5 τόνους. Και πιστεύουμε ότι θα ανέβουμε πιο πολύ. Η αγορά, από ό,τι πιστεύουμε εμείς, έχει. Έχουμε εκείνες τις πωλήσεις, σε μέρη μάλλον για τις πωλήσεις που είναι καλές, ακριβές, delicatessen θα μπορούσα να πω. Δεν αποφεύγουμε να μπαίνουμε σε σούπερ μάρκετ που εκεί, ξέρετε, μπαίνουν πάρα πολλές ποιότητες. Διαφόρου ποιότητες. Κατ' εμένα δεν υπάρχει ποιότητα στον κρόκο, είναι μία. Αλλά βλέπετε στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν ποιότητες, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα και καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι γίνεται. Προσπαθούμε να βάλουμε τον κρόκο εκεί που τον δικό μας τον κρόκο, κοζάνης, εκεί που του ανήκει. Και όταν λέμε εκεί που του ανήκει, ο κρόκος ο δικός μας έχει όλα εκείνα τα συστατικά βάσει μελέτης που γίνεται από τα πανεπιστήμια διάφορα, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κρόκο για την ποιότητα και βγάζουν ποιοτικά ότι ο κρόκος κοζάνης είναι το υπαρμόν ένα στον κόσμο προϊόν. Πιστοποιημένο, ελεγμένο, όχι γιατί το λέμε εμείς. Ακριβώς, δηλαδή, και αυτό είναι πολύ βασικό. Κάθε άνθρωπος που παράγει σε όλο τον κόσμο ένα προϊόν λέει ότι το δικό μου είναι καλύτερο. Αυτό ξέρετε πώς γίνεται. Εμείς δεν το λέμε αυτό εμείς. Το λέει η αγορά, το λένε οι τιμές, το λένε οι αγοραστές που το αγοράζουν, το λένε και είναι οι σεφ που στα πιο ακριβά εστιατόρια και σε όλο τον κόσμο το χρησιμοποιούν και
συγκεκριμένα θέλουν τον κρόκο κουζάνης. Δέστε τελευταία την Ιταλία τι γίνεται. Κάναμε μια καμπάνια στην Ιταλία και γίνεται. Να φανταστείτε ότι ένα πακετάκι το διαβάσατε. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ισχύει ότι ένα πακετάκι κρόκου πουλήθηκε για πόσες χιλιάδες ευρώ? 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πριν από μια 10 μέρες ήμασταν, είχαμε μια έκθεση στην Ιταλία με σεφ. Το οποίο ο αντιπρόσωπος μας εκεί πέρα μας βοήθησε να μπούμε μέσα στο κλαπ, αν θέλετε, των σεφ, που υπήρχε μια έκθεση. Εκεί πέρα γινόταν και στο τετραήμερο της εκθέσεως γινόταν μια ημερίδα, αν θέλετε, τον σεφ και με τον κόσμο που είχαν καλέσει για να βοηθήσουν τα παιδιά της Αφρικής. Και όταν μαγείρεψαν με κρόκο που εμείς δώσαμε, περίσπισαν κάποια κουτάκια μέσα στο σεφ και είπαν ότι αυτά το ελληνικό ζαφυράνο, το λένε οι Ιταλοί, τον κρόκο κουζάνης δηλαδή που περίσπισε, κυρίες και κύριοι, θα το βγάλουμε στη δημοπραξία για να βοηθήσουμε τα παιδιά στην Αφρική. Στην Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι πόσα προϊόντα μαγειρέψαν και προτίμησαν τον κρόκο κουζάνης να τον βγάλουν στη δημοπραξία. Άκουσαν, αυτό που άκουσε 70 ευρώ, χτυπήθηκε 10.000. Απίστευτο. Και για ακόμη μια φορά, επειδή ακούστηκαν πολλά για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έγινε για φιλανθρωπικό. Ναι, ακριβώς. Και ότι τα χρήματα δεν πήγαν στο συνεταιρισμό, χτυπήθηκε σε δημοπρασία για να βοηθηθούν. Εμείς δώσαμε το προϊόν να μαγειρέψουν οι σεφ. Έτσι. Σαν προβολή. Δωρεάν. Έτσι. Αυτοί εκτύπησαν ότι αυτό το υπέροχο προϊόν που πάρα πολλοί μαγειρέψαν για πρώτη φορά, εκτυπήσαν ότι αυτό το προϊόν είναι ένα θαύμα και ότι αυτό το προϊόν πρέπει να εκτιμηθεί διόντως με πια. Να το βάλουμε σε μια δημοπρασία για να δούμε πόσο θα το εκτιμήσει και ο κόσμος. Και πραγματικά χτυπήθηκε μέσα σε ένα μισάωρο εκεί που χτυπάγανε στέγη 10.000 ευρώ. Είναι τρελό δηλαδή. Για μας είναι ευχάριστο, βέβαια. Ευχάριστο για όλους τους Έλληνες. Ευχάριστο για όλους τους ανθρώπους που ακόμη παλεύουν με την αγροτική ανάπτυξη, στην τοπική παραγωγή, στην παραγωγή τοπικών ελληνικών προϊόντων. Με μια κυβέρνηση που δυστυχώς δεν είναι δίπλα μας, αλλά δεν θα το συζητήσουμε εμείς αυτό τώρα. Δεν θέλω να εμπλακώ μέσα στην κυβέρνηση. Προσπαθούμε από μόνοι μας. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνω και η παραγωγή που θα ήθελα να απευθύνω έτσι ένα άγχος από μέσα μου, ότι προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε μια τέτοια δύσκολη περίπτωση που έχουμε ένα προϊόν που δεν φτάνει. Άρα η επιτυχία αυτού του προϊόντος σε τέτοιες στιγμές βρέθηκε ένα άγιο προϊόν και μας δίνει τουλάχιστον ένα μεροκάματο στους παραγωγούς. Σήμερα δεν υπάρχει μεροκάματο. Δεν θα ήθελα να μπω στο κομμάτι των κυβερνήσεων. Θα αφήσω το καλύτερα. Εμείς προσπαθούμε από μόνοι μας. Βγαίνουμε στην εξωστρέφεια, την δημιουργούμε μόνοι μας. Το προϊόν το κάναμε εκεί που έφτασε. Μπράβο του. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι προσπαθούμε περισσότερο γιατί το καλό, το καλύτερο του καλού είναι το καλό. Αυτό εμείς προσπαθούμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συγκρατήσουμε αυτό το προϊόν έστω και στις τιμές που έχει, να πωλείται, να υπάρχουν πωλήσεις και να παίρνει ο παραγωγός χρήματα. Γιατί σήμερα βλέπετε οι τράπεζες δεν δίνουν λεφτά. Είναι μια αλυσίδα και αυτή η αλυσίδα καταλήγει στο πιάτο του Έλληνα, του Ευρωπαίου, στο πιάτο του καταναλωτή καθημερινά, στο ρόφημά του, αλλά και ακόμη όπως μας ενημερώζονται στην Κίνα και ως φάρμακο. Σε πολλές και όχι μόνο στην Κίνα, σε πολλές μορφές ομοιοπαθητικής. Ήδη με την Κίνα έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο με την Κινέζικη εταιρεία. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν μια άδεια, γιατί την άδεια αυτή την έχουν ένα ή δύο άτομα στην Κίνα. Mm-hmm. Που ο κρόκος για να μπει μέσα στην Κίνα δεν μπαίνει σαν ρόφιμα ή σαν μπαχαρικό, είναι φάρμακο. Στην στιγμή που μπαίνει σαν φάρμακο, πρέπει να βγει μια ειδική άδεια. Αυτή την ειδική άδεια αυτή η εταιρεία επιδεύεται εδώ και 3 μήνες τέσσερις. Μας είπε ότι σε 15 μέρες θα την πάρει. Ήδη μας είπαν ότι θα δώσουν μια μεγάλη παραγγελία. Ναι. Φανταστείτε τώρα να βγει αυτή η άδεια και να έχουμε τους Κινέζους να μας παίρνουν συσκευασμένο προϊόν. Καταλαβαίνετε, δεν μας φτάνει ούτε. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά ο συνδυασμός δεν σταματάει να πει ότι ξέρετε, βγάζω ένα προϊόν, το συσκευάζω και σταματάω. Όχι. Ήδη την προάδεια, υπάρχει η προάδεια και η άδεια από τον ΕΟΦ. Παιδευόμαστε εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε κάνει γύρω στα 12 με 13
δώσαμε στον Λιόφου να μπούμε σε χάπι, σε διάφορα άλλα σκευάσματα, το οποίο μας έχει, θα μας δώσει την άδεια τώρα, για να μπούμε στα φαρμακεία σαν παραφάρμακο. Νόμιμα πλέον, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Γιατί ο κρόπος θεωρείται ως φάρμακο της καθημερινής μας διατροφής. Ακριβώς. Αλλά τώρα πια θα πάρει και το είχαμε στο φαρμακείο, αλλά το είχαμε σαν ένα παραδοσιακό προϊόν. Δεν το είχαμε νόμιμα με τη βούλα του ΕΟΦ, με διάφορες έρευνες που δώσαμε από τα πανεπιστήμια, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Θέματος. Τώρα θα είναι νόμιμο πλέον. Φανταστείτε τι ορίζοντες ανοίγουν πάνω σε αυτό το προϊόν. Ορίζοντες λοιπόν νέοι για την καθημερινή διατροφή, για την θεραπεία με ελληνικά προϊόντα, με προϊόντα που μπορείτε να συναντήσετε σε κάθε σας ταξίδι, σε κάθε σας απόδραση, όπως λοιπόν και ο Κρόκος Κοζάνης. Είτε σε ρόφημα, είτε στο φαγητό, είτε στο γλυκό. Είτε σε άλλα προϊόντα που θα βγουν στο μέλλον. Ναι. Σύντομα, ακόμα και θα το πω αυτό μιας και είναι και μια δημιουργία του σεφ της εκπομπής μας, του Θεόδωρου Πέρα Θανάση, σοκολατάκια με κρέμα κρόκου. Ο Θόδωρος είναι ένας από τους καλούς, πολύ καλούς σεφ. Ήδη στην Ιταλία έχουν δοκιμάσει όλα αυτά που είπα τώρα. Τους είπαμε ότι είναι από έναν τοπικό σεφ, έχουν εκπλαγεί πραγματικά. Εμείς τον Καραθανάση, τον Τέο που τον λέμε, τον Θόδωρο, τον έχουμε δικό μας άνθρωπο, δικό μας δηλαδή σεφ. Τον έχουμε βάλει σε όλες τις συνταγές που δίνουμε, σε όλες τις συσκευασίες, με τη φωτογραφία του και έχει βάλει γύρω στους πέντε φαγητά, τα οποία λέμε ότι ο Θανάσης ο Καραθανάσης και ο Καραθανάσης ο άλλος σεφ από το γλυκό Καρδίτσα, να το ξέρετε. Λοιπόν, τους έχουμε και τους δύο τοπικούς που έχουν φτάσει στα πέρατα της γης και γνωρίζουν σήμερα ο ένας στην Εύση Γερμανία και ότι έχουν σήμερα τον καλέσαν εστιατόρια και ιδαβρίες να τους δείξει πώς παγιδεύεται ο κρόκος. Φανταστείτε δηλαδή τι μπορεί να γίνει μέσα από τον κρόκο. Σας είπα και σου ξαναλέω, ο κρόκος είναι ένα άγιο προϊόν. Ασχολείται, όποιος ασχολείται αυτό θα πάει μπροστά και πάει μπροστά. Ασχολείται αυτό το χωριό και τα άλλα χωριά. Εμείς προσπαθούμε να μπούμε με τη βοήθεια αυτού του προϊόντος που έχει τη δυναμική του από μόνο του, να μας βοηθήσει και εμάς όσο μπορούμε για να το αναπτύξουμε στην παγκόσμια αγορά, ότι αυτό το προϊόν είναι κάτι το διαφορετικό που είναι από τους άλλους κρόκους. Δηλαδή από τους άλλους σατίβους που κυκλοφορούν, ας πούμε, κρόκους. Θέλω να κλείσουμε με αυτό ότι ο κρόκος, ο ελληνικός κρόκος, ο κρόκος Κοζάνη, το ελληνικό σαφράν είναι ένα άγιο προϊόν, τόσο για αυτούς που βοηθούν στο να καλλιεργηθεί και να παρασκευαστεί η τελική του μορφή, όσο και για αυτούς που το καταναλώνουν. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για τη διάθεση. Θα έχουμε την ευκαιρία στην διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν να δείξουμε πολλές συνταγές με τον κρόκο Κοζάνη, όπως και κάνουμε. Ολοκληρώνοντας θα περάσουμε λοιπόν και θα δούμε μία ακόμη συνταγή από τα χέρια του σεφ των αποδράσεων Κάτι τελευταίο που ήθελα να πω, ναι. Βέβαια η επιτυχία αυτών όλων των πραγμάτων που κάνουμε πάνω στον κρόκο και δεν το λέω γιατί πρέπει να πει κάποιος από εσάς τους δημοσιογράφους που μας καλείτε, μας κάνει τιμή και λέμε ή διαφημίζουμε το προϊόν που έχουμε, άρα πραγματικά βοηθήσατε τόσα χρόνια στο να μπορέσουμε να πάμε σε όλο τον κόσμο, στα πέρατα της γης, μέσα από εσάς, μέσα από τις εκπομπές σας, για να μπορέσουμε αυτό το προϊόν να το πάμε σε όλα τα σπίτια μέσα, για να το μαγειρέψουν, είτε να το πιούν με το γάλα, με το τσάι, σαν ρόφημα, για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Θα σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Θόδωρος Καραθανάσης, ο σεφ του εστιατορίου Τρυποκάριτος στην πόλη της Κοζάνης, προτείνει μια ακόμη συνταγή, φυσικά χρησιμοποιώντας μέσα το ιδιαίτερο αυτό προϊόν, το υπέροχο το προϊόν του κρόκου Κοζάνης. Γεια σας, είμαι ο σεφ Καραθανάσης Θόδωρος και σήμερα θα σας μαγειρέψουμε ριζότο με καραβίδες και γαριδάκια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι καραβίδες, ελαιόλαδο, ξερό κρεμμύδι, λευκό κρασί, ρύζι, αρμπόριο ή καρολίνα, γαριδάκι, παρμεζάνα προαιρετικά, κρεμμύδι φρέσκο και κρόκο Κοζάνης προαιρετικά.
το οποίο έχουμε αραιώσει μέσα σε νερό για να ελέγχουμε την ποσότητα που θέλουμε. Επίσης, έχουμε ένα ζωμό ο οποίος είναι από όστρακα. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε ένα ζωμό λαχανικών ή αν έχουμε γαρίδες πολλές να βράσουμε και να πάρουμε ένα ζωμό από εκεί. Όπως επίσης και με νερό σκέτο αν θέλουμε. Βάζουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Κατουλάκι μας. Και αυτό. Σοτάρουμε το κρεμμύδι μας. Σοτάρουμε επίσης το ρύζι μας. Περιμένουμε 2 λεπτά μέχρι να χρυσήσει λίγο. Θα σβήσουμε με άσπρο κρασί. Δίπλα έχουμε το ζωμό που βράζει. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Έχοντας το ζωμό δίπλα να βράζει, προσθέτουμε βραστό ζωμό μέσα στο ριζότο. Και συνεχίζεται ο βρασμός έως όπου είναι έτοιμο. Τα μισά της διαδικασίας θα ρίξουμε τις καραβίδες μας μέσα. Το γαριδάκι μας. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Προσθέτουμε σταδιακά ζωμό που έχουμε έως ότου θα είναι έτοιμο, περίπου στα 15 λεπτά είναι η διαδικασία. Τραβώντας τα υγρά το ρύζι μας, συνεχίζουμε και προσθέτουμε ζωμό έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το αφήνουμε κάθε φορά να παίρνει τα υγρά του και προσθέτουμε κάθε φορά και λίγο ακόμη. Όπως είπαμε, προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε λίγο σαφράν, προκοκοζάνης βασικά, μιας και ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο πιάτο. Δεν ξεχνάμε επίσης να βάλουμε το αλάτι μας, πάντα με μέτρο φυσικά. Και λίγο πιπέρι. Και επίσης λίγο παρμεζάνα και αυτή προαιρετικά. Σε ένα λεπτό το ριζάκι μας είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το πιάτο μας. Τέλος, διακοσμούμε και το πιάτο μας. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη.
το ριζότο με καραβίδες και γαρίδες θα χρειαστείτε 4 καραβίδες, 1 φλιτζάνι μικρές γαρίδες, 200 γραμμάρια ριζότο, ζωμό από όστρακα, λαχανικών ή μισό λίτρο νερό, 1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, λάδι, αλάτι, πιπέρι, κρόκο κοζάνης προαιρετικά και 1 φλιτζανάκι παρμεζάνα. Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε το ταξιδάκι μας και θα επισκεπτούμε τον νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις εξαιρετικής ομορφιάς Κολυμπήθρες στο Πάπιγκο. Οι Κολυμπήθρες στο Πάπιγκο αποτελούν ένα φαινόμενο εξαιρετικής ομορφιάς. Οι οβίρες Ρογκοβού, αυτό το μοναδικό τοπονύμιο με το πανέμορφο όνομα, είναι ένα σύστημα από λίμνες σε μια μικρή χαράδρα η οποία διατρέχεται από ένα ριάκι και εσκεπάζεται από πυκνή βλάστηση. Βρίσκονται στο δρόμο μεταξύ Μεγάλου και Μικρού Πάπιγκου στο νομό Ιωαννίνων και σε υψόμετρο 980 μέτρων. Ρογκοβού ονομάζεται το ρέμα που κατεβαίνει από την δυτικότερη κορυφή της Τύμφης, τον Λάπατο, και περνάει ανάμεσα από τα δύο χωριά. Οι οβίρες, όπως τις ονομάζουν οι ντόπιοι, είναι οι μικρές λίμνες που σε κάποιο σημείο σχηματίζει το ρέμα, ενώ μια άλλη ονομασία τους είναι Κολυμπήθρες. Η διαβρωτική ικανότητα του ρέματος έχει σκάψει με τα χρόνια την βραχώδη κήτη, σχηματίζοντας μικρά κυλώματα που συγκεντρώνουν το νερό σε μια απόσταση περίπου 200 μέτρων. Η μία λίμνη διαδέχεται την άλλη μέσα από μικρούς καταράκτες. Έτσι, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση της περιοχής, δημιουργείται ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς, ιδανικό για εξερεύνηση. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ο Αλή Πασάς επέλεγε τις οβίρες Ρογκοβού για το καλοκαιρινό του μπάνιο. Στον βιότοπο αυτό θα βρείτε πυκνή βλάστηση με ένα πυκνό δάσος που περιλαμβάνει βελανιδιές, οξιές, αρκουδοπούρναρα, κρανιές, οστριές, φλαμουριές, σφενδάμια και κράτεγους. Κάτω από τα δέντρα και πάνω στα βράχια φυτρώνουν ποικίλα σπάνια λουλούδια. Η έμβια ζωή βεβαίως και δεν λείπει, καθώς κατά την παραμονή σας εκεί μπορείτε να παρατηρήσετε τα διάφορα είδη πτηνών που υπάρχουν. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet. Come back to my heart, only place to feel alone. I need the fire.